Και πάμε στην επόμενή μας συνταγή. Μια συνταγή που πραγματικά όλοι αγαπάμε, σε όλους μας αρέσει, τη φτιάχνουμε όλη την ώρα. Απλά σήμερα θα σας δώσω όλα τα μυστικά για να φτιάξετε τις καλύτερες σουπιές με σπανάκι που έχετε δοκιμάσει. Δεν θέλει πολλά υλικά, θέλει μαεστρία στον τρόπο που το μαγειρεύουμε και σήμερα θα σας πω όλα μα όλα τα μυστικά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις σουπιές με σπανάκι θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια σουπιές καθαρισμένες, 5 με 6 κουταλιές της σούπας σε ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 σκελίδες σκόρδο, ένα ματσάκι μυρώνια, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι άνηθο, 50 γραμμάρια ούζο, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 300 γραμμάρια νερό, 1 κιλό σπανάκι μπαρμπαστάθης, ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πιπέρι, φέτες από ένα λεμόνι και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, βάζουμε πάνω στη φωτιά. Έχω βάλει wok, μπορείτε να βάλετε μια flat σωτέ, κατσαρόλα, ό,τι σας αρέσει. Θέλουμε να κάψει πάρα πολύ δυνατά, γιατί το πρώτο πράγμα που θα μαγειρέψουμε στη συνταγή μας είναι τι? Μπράβο, σουπιές. Από το ψυγείο. Και για να κάνεις αυτό το υπέροχο φαγητό δεν θέλεις πάρα πολύ ποσότητα από σουπιά. Ουσιαστικά μία μεγάλη σουπιά φτάνει. Εκτός αν πάρετε μικρές, μπορείτε να πάρετε δύο. Τις έχω καθαρίσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τις κόψουμε. Θέλουμε μεγάλα πλοκά, μία ή μικρά. Γενικά θέλουμε να υπάρχει παντού κρέας στο φαγητό μας. Η σουπιά είναι κρέας. Είναι το κρέας της αρακοστής, τα θαλασσινά. Οπότε κόψτε σε κομματάκια μικρά. Να υπάρχει σουπιά παντού, μας αρέσει. Μην κόψετε μεγάλα κομμάτια. Εδώ. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και το υπόλοιπο κομμάτι. Θα κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Εδώ, τετράγωνα. Κόβουμε τη σουπιά μας και όπως βλέπετε το τηγάνι μου καίει. Τι θα κάνω, θα ρίξω ελάχιστο αλάτι στο τηγάνι. Εδώ. Και έτσι όπως είναι η σουπιά, θα τη ρίξω πάνω στο αλάτι. Εδώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα την ψήσω ωραία. Όπως βλέπετε λάδι ακόμα δεν έχω βάλει. Τώρα θα ρίξω στη συνέχεια. Πρώτα θέλω το αλάτι να καεί μαζί με τη σουπιά. Εδώ. Είναι καταπληκτικό σύστημα. Πραγματικά αρωματίζει πάρα πολύ έντονα όλα τα θαλασσινά μας. Να βάζουμε πρώτα αλάτι στο τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ. Έγινε αυτό το υπέροχο πράγμα που βλέπετε εδώ στο τηγάνι. Και στο καπάκι θα ρίξω και το λαδάκι μου. Δεν θέλω πολύ. 2 με 3 κουταλιές σούπας λαδάκι. Είναι αρκετές, κάτσε να το ανοίξω. Εδώ. Τέλεια. Για να πάρουμε ωραίο χρώμα εδώ στη σουπιά μας. Τώρα, όση ώρα σουτάρουμε τις σουπιές, πάμε να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Και ξεκινάμε με τον κύριο Κρεμμύδη. Μας αρέσει ο κύριος Κρεμμύδης, θέλουμε κρεμμυδάκι στη συνταγή μας. Οπότε εδώ κόβουμε σε ωραίες φετούλες και μετά κόβουμε σε κυβάκια. Και πάει και το κρεμμύδι μέσα μαζί με τη σουπιά. Ωχ, Παναγία μου. Τι φαγητό θα γίνει αυτό. Μιλάμε ότι είναι φαγητάρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το φαγητό. Το πιστεύω. Λοιπόν, θα κρατήσω το πράσινο μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια στην άκρη και θα σας δείξω γιατί. Και θα κόψω όλο το υπόλοιπο. Και θα το ρίξω μέσα μαζί με το κρεμμύδι. Εδώ. Ανακατεύω. Κοιτάξτε εδώ πόσα λαχανικά έχει το φαγητό μας. Πιστέψτε με, όλα αυτά θα συμπυκνωθούν, οπότε τις τέλες θα γίνουν τέλεια, οπότε πρέπει να βάλουμε τόσο πολλά λαχανικά. Και θα ρίξω μέσα και το σκόρδο. 2 σκελίδες σκόρδο. Φετούλες. Εδώ. Πάει και το σκόρδο μέσα. Ήρθε η ώρα για τα αρωματικά μου. Λοιπόν, τα αρωματικά που πρέπει να βάλουμε σε αυτό το φαγητό είναι μυρώνια και άνηθος. Παίρνουμε από τα μυρώνια και τον άνηθο τα κοτσάνια προς τα κάτω που είναι τρυφερά και κόβουμε τα κοτσάνια εδώ και ανεβαίνουμε προς τα πάνω, προς τις κορυφές και ό,τι κορυφή έχει μείνει εδώ πέρα, μία χουφτίτσα, την κρατάω στην άκρη για να τα ρίξω φρέσκα στο τέλος του φαγητό μου. Μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι. Εδώ πέρα έχω κάνει ένα μικρό έτσι μπουκετάκι και το κρατήσω να το ψιλοκόψω στο τέλος για να βγάλει μία φρεσκάδα στο φαγητό. Οπότε, μυρώνια και άνηθους πάνε και αυτά μέσα. Όλα αλλά. Φανταστικό. Ανακατεύω. Κοιτάξτε εδώ.
Είναι ο Μάρτιν τη στιγμή, όλα τα υλικά μου μέσα. Αλλά θες πραγματικά να τα δοκιμάσεις γιατί φαίνονται τόσο ωραία και είναι τόσο ωραία. Τώρα, ήρθε η ώρα να ντεγκλασάρω το τηγάνι μου με τι? Με λίγο ουζάκι, εδώ. Σε περίπτωση που νηστεύετε από αλκοόλ, μην βάλετε ούζο. Μπορείτε να βάλετε λίγο μαραθώσπορο ή λίγο γλυκάνισο. Ή μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα. Απλά αυτή η γεύση του ούζου μας αρέσει. Και θα βάλω λίγο ουζάκι μέσα. Με το που εξατμιστεί, εδώ θα προσθέσω το μπελτέ ντομάτας. Ο πελτές μπήκε μέσα, το νεράκι θα μπει και αυτό μέσα. Εδώ, ανακατεύουμε. Τώρα θα προσθέσω μπόλικο αλάτι και πιπέρι. Θέλουμε μία κουταλιά του γλυκού τουλάχιστον αλατάκι στο φαγητό μας, γιατί θα βγάλει και σου πια αλατάκι. Οπότε βάλτε το αλάτι τώρα. Θα βάλω και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εδώ. Και τόση ώρα λέω ότι θα φτιάξουμε σουπιές με σπανάκι, σουπιές με σπανάκι και σπανάκι ακόμα δεν έχω βάλει, σωστά? Ναι. Οπότε ήρθε η ώρα να φέρουμε και το σπανάκι. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σπανάκι σε φύλλα μπαρμπαστάθης. Είναι πλημμένο, κομμένο και καθαρισμένο και περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη α. Γενικά το σπανάκι είναι υπερτροφή. Μας χρειάζεται, μαζί με τις σουπιές είναι ολοκληρωμένο γεύμα. Η σουπιά έχει πρωτεΐνη και το σπανάκι έχει πρωτεΐνη. Οπότε αυτά τα δύο μαζί κάνουν τον καλύτερο γάμο και στο τέλος όντως το φαγητό μας είναι υπερπλήρες. Λοιπόν, ρίχνουμε το σπανάκι μέσα, εδώ. Θα φανεί πολύ στην αρχή, αλλά μην το φοβηθείτε. Πραγματικά χαίρομαι τόσο πολύ, γιατί τουλάχιστον τις μέρες της νηστείας μας δίνεται ευκαιρία να ανακαλύψουμε το πόσο καλά μπορεί να είναι τα λαχανικά και για τη ζωή μας και διατροφικά και γενικά πόσο πιο νόστιμο κάνουν το φαγητό μας. Τώρα, έτσι όπως είναι, ανακατεύω το σπανάκι μέσα. Εδώ θα μαλακώσει στην αρχή. Τέλεια. Τώρα, καπακώνουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Και σιγοβράζουμε για 40-50 λεπτάκια μέχρι που να μαλακώσουν τελείως οι σουπιές μας. Και στο τέλος θα ρίξουμε ψιλοκομμένα τα φρέσκα μυρωδικά, λίγο λεμονάκι και θα σερβίρουμε. Οι σουπιές είναι ένα φαγητό πολύ διαδεδομένο στην Πορτογαλική Ακτή, καθώς και στη Μαδέρα και στις Αδόρες. Αλλά η εκδοχή με το σπανάκι έχει καθιερωθεί ως ελληνική και εμφανίζεται ως σπεσιαλιτέ του τόπου μας, γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην άλλη άκρη της Σιφηλίου, την Κίνα και το Βιετνάμ, αποτελεί επίσης σήμα κατά τεθέν της γαστρονομικής παράδοσης των χωρών αυτών. Η διαφορά είναι ότι εκεί μαγειρεύονται στο τηγάνι μόνο με αλάτι, πιπέρι και λίγο τσίλι. Και το φαγητό μου είναι έτοιμο. Πραγματικά μου τρέχουν τα σάλια. Είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Δεν υπάρχει. Είναι πανεύκολο, είναι γεμάτο σε γεύση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το λατρεύει και δεν ξέρω γιατί δεν το φτιάχνουμε όλο το χρόνο και το φτιάχνουμε μόνο στις νηστείες. Για πείτε μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε Μπελέση. Λοιπόν, έχω αφήσει τα αρωματικά μου εδώ στην άκρη. Τα θυμάσαι, Μπελέση? Εννοείται. Μπράβο. Φρέσκο κρεμμυδάκι, εδώ, μόνο το πράσινο μέρος. Τώρα θέλω να το ψιλοκόψετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε το τρυφερό σημείο πάνω-πάνω από τα μυρώνια και από τον άνηθο. Μυρώνια, έχεις δοκιμάσει ποτέ σου, Μπελέση? Πρέπει να έχω δοκιμάσει. Να σου πω τι γεύση έχουν για να καταλάβεις. Για πες. Τα μυρώνια αλλιώς λέγονται φραγκομαϊτανός. Τα αγγλικά λέγεται τσέρβιλ. Είναι πάρα πολύ τελικά το μυρωδικό. Έχει μια ελαφριά γεύση εστραγών και μαϊντανού. Είναι κάτι ανάμεσα σε εστραγών και μαϊντανό. Τα μυρώνια πρέπει πάντα να σας βρίσκονται στο ψυγείο και πρέπει να τα βάζετε παντού. Δηλαδή σε όλες τις συνταγές που βάζετε κανονικά μαϊντανό, άμα αλλάξετε και βάλετε μυρώνια, όλες οι συνταγές θα ανεβούν ένα level πάνω. Γιατί τα μυρώνια είναι φανταστικό υλικό. Λοιπόν, ξύσμα από ένα. Λεμόνι μέσα για το τέλος. Χυμό από μισό ή ένα λεμόνι ανάλογα με τα γούστα, αλλά ξέρετε πολύ καλά στα θαλασσινά, άμα δεν βάλουμε οξύτητα, λεμονάκι ή ξύδι, τα θαλασσινά χάνουν λίγο στη γεύση. Και ανακατεύω τα φρέσκα μυρωδικά μαζί με το λεμονάκι. Παναγία μου, τι φαγητό είναι αυτό. Τώρα, δεν έχουμε βάλει καθόλου λιπαρά στο φαγητό μας. Θέλω να ρίξετε λίγο πιπέρι και λίγο λαδάκι στο τέλος. Βάλτε λαδάκι, το χρειάζεται το φαγητό. Περίπου 3 κουταλιές της σούπας θα βάλουμε μέσα στο τέλος. Μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και δοκιμάστε σε αυτό το σημείο να δείτε αν χρειάζεται παραπάνω αλάτι ή λιγότερο. Γιατί τα θαλασσινά άλλα βγάζουν περισσότερο αλάτι, άλλα λιγότερο. Οπότε είναι σχετικό. Πάντα μα πάντα στα θαλασσινά ελέγχουμε στο τέλος το αλάτι. Τώρα, κατέβουμε και το λαδάκι στο τέλος. Παναγία μου. Άντε, γεια.
Και πάμε να σερβίρουμε προσεκτικά, να μην λερώσει το πιατάκι μου. Εδώ θέλουμε σπανάκι, θέλουμε σουπιές, θέλουμε αγάπη. Θα ρίξουμε μπόλικο λαδάκι στο τέλος. Εδώ. Και εδώ. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Χάρμα οφθαλμών, πραγματικά. Λίγο λεμονάκι στο τέλος. Εδώ. Απλά για να υπάρχει δίπλα. Το έχουμε πει 100 φορές. Σας δίνουμε την πολυτέλεια σε κάποιον να προσθέσει λίγο παραπάνω λεμονάκι. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και βέβαια, ελαιόλαδο. Για τις σουπιές με σπανάκι, σε τηγάνι βάζουμε αλάτι. Κόβουμε τις σουπιές σε μικρά κομμάτια και τα βάζουμε στο τηγάνι μαζί με ελαιόλαδο. Κόβουμε το κρεμμύδι σε μεγάλα κομμάτια και το προσθέτουμε στο τηγάνι. Ψιλοκόβουμε το άσπρο μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τα σκόρδα και τα βάζουμε στο τηγάνι. Ψιλοκόβουμε τα κοτσάνια από τα μυρώνια και τον άνηθο, τα βάζουμε στο τηγάνι, σβήνουμε με το ούζο και αφήνουμε να εξατμιστεί. Προσθέτουμε το μπελτέ, το νερό, αλάτι, πιπέρι, το σπανάκι και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά. Ψιλοκόβουμε τα υπόλοιπα μυρώνια, τον άνηθο και το πράσινο μέρος από τα κρεμμυδάκια και τα βάζουμε στο τηγάνι. Προσθέτουμε το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, ελαιόλαδο, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με πιπέρι, φέτες από λεμόνι και ελαιόλαδο. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα της δοκιμής. Τι να πρώτα δοκιμάσω, γιατί αυτό το πιάτο είναι ασυναγώνιστο. Είναι από τα λίγα φαγητά που αν ήξερα ότι κάνει η μαμά μου θα έτρεχα στο σπίτι κατευθείαν να φάω όταν ήμουν πιτσιρικάς. Λοιπόν, αλλά τολμώ να πω ότι ίσως και να κάνω αυτό το φαγητό λίγο καλύτερο από τη μαμά. Sorry, άμα κάνετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα, πραγματικά θα απογειώσει το φαγητό.